Ξεκινώντας με την πρώτη, όπως βλέπετε στην προβολή, στο μεγαλύτερο αριθμό των άρθρων των εφημερίδων, πάνω από 60%, δεν γίνεται καμία αναφορά για την εξόρυξη του χρυσού ως δυνατότητα για βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή. Στο έθνος αυτό το ποσοστό φτάνει το 90% και στην ελευθεροτυπία το ποσοστό των άρθρων που δεν γίνεται καμία αναφορά, 32%, είναι σχεδόν ίδιο με αυτό που η εξόρυξη παρουσιάζεται αρνητική για την ανάπτυξη της περιοχής. Όσον αφορά τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση, βλέπουμε ότι στις τρεις εφημερίδες Νέα Ελεύθερο Τύπο και Εφημερίδα των Συντακτών, τα άρθρα εστιάζουν σε προσωπικότητες της τοπικής και της εθνικής κοινωνίας, σε ποσοστό 30 έως 40%. Στην ελευθεροτυπία το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο, είναι στο 48%, και στο έθνος το ποσοστό αυξάνεται στο 72%. Οι διαφωνίες μεταξύ των αντίθετων απόψεων για την εξόρυξη στα περισσότερα άρθρα δεν προσδιορίζονται. Ωστόσο, ενώ τα άρθρα δεν εστιάζουν σε προσωπικότητες, στο έθνος και την ελευθεροτυπία, παρουσιάζονται οι αντιρρήσεις των πολιτικών και της τοπικής κοινωνίας για την εξόρυξη σε ποσοστό 80%. Αντίθετα, στα Νέα και τον Ελεύθερο Τύπο, η αναφορά στις αντιρρήσεις είναι μικρή, σε ποσοστό 21% και 37% αντίστοιχα. Στην παρακάτω υπόθεση, βλέπουμε ότι στα περισσότερα άρθρα δεν γίνεται αναφορά για την εξόρυξη του χρυσού ως αναπτυξιακή δράση και διέξοδο από την κρίση και την ανεργία, σε ποσοστό που φτάνει το 88%. Παρακάτω, παρουσιάζονται σε μικρό ποσοστό που κυμαίνεται από 2 έως 23 για τις 4 εφημερίδες, ενώ στα περισσότερα άρθρα δεν γίνεται ειδικότερη αναφορά. Και βλέπουμε ότι στο έθνος υπάρχει το ποσοστό του 70% στα άρθρα, το οποίο παρουσιάζει τις κινητοποιήσεις των κατοίκων ως ενέργεια εναντίον της κοινωνικής συνοχής και της ένωμης τάξης. Αντίθετα, όμως, στην ελευθεροτυπία τα άρθρα είναι σε ποσοστό 47% που κρατούν αρνητική στάση στην ερευνητική αυτή υπόθεση, ενώ στα Νέα και τον Ελεύθερο Τύπο δεν γίνεται καθόλου αναφορά,